Δυστυχώς δεν την ασπάζομαι αυτή την άποψη στο γεγονός ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει δείξει αυτές τις πολιτικές αναπτυξιακές έτσι ώστε να επιδιώκει την πραγματική μείωση της ανεργίας. Δυστυχώς με ψευτοπρόγραμματα μέσω του ΑΕΔ δεν λύνονται τα προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες οι οποίες αν η κυβέρνηση θέλει να τις αξιοποιήσει μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν υγιείς κομμάτια της οικονομίας που μπορούν να δώσουν υπεραξίες, που μπορούν να προσφέρουν στο εθνικό πρόβλημα αυτό της ανεργίας, αλλά δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε τις πολιτικές. Τέτοια κομμάτια της οικονομίας είναι ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η ενέργεια και μια σειρά άλλων τομέων της οικονομίας που πραγματικά, επαναλαμβάνω, αν ακολουθηθούν οι σωστές πολιτικές μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ σημαντικά η ανεργία. Γιατί μιλάτε για ψευτοπρογράμματα του ΟΑΕΔ? Εννοώντας ότι αυτά τα προγράμματα που βγάζει κατά καιρούς ο ΑΕΔ δεν προσφέρουν μόνιμες θέσεις εργασίας, απέναντίας απασχολούν για ένα μικρό διάστημα με πολύ μικρούς μισθούς, ακόμα και με μικρότερα δικαιώματα από τα ελάχιστα που μέχρι τώρα υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Και όπως είπα, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας και με αξιοπρεπείς μισθούς. Μάλιστα. Έχει καταγραφεί. Λοιπόν, ναι. Χρειάζονται πολιτικές ανάπτυξης, να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, να δημιουργηθεί, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, που πραγματικά εκεί πέρα θα έχουμε θέσεις μόνιμες και θέσεις, πιστεύω, τις οποίες θα μειώσουν την ανεργία σε μόνιμη βάση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έτσι όπως καταγράφονται τα ποσοστά της εργασίας αυτή την ώρα και μέσα από τα προγράμματα, είναι ουσιαστικά, λέτε, πλασματικά τα νούμερα και τα ποσοστά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ανεργίας και της εργασίας. Εξού πλασματικά να καταλάβουμε πώς ήταν και την περασμένη χρονιά βάσει των παραπάνω και πώς γίνονται οι αλγόριθμοι ανεργία, μείωση κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με ρυθμό ανάπτυξης 1,4%, όπως η ίδια είπε. Αυτά η κυρία Κραμεσίνη, για να μην παρεξηγηθούμε αλλά και να λύσουμε απορίες, τα είπε σε εκδήλωση του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη για τις εργασιακές σχέσεις. Κοιτάξτε, το χειρότερο που έχει γίνει και το έχουμε ξαναπεί είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει την ανεργία εις βάρος της απασχόλησης. Πραγματικά αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει οι εργασιακές σχέσεις να πέφτουν στα τάρταρα. Το να βρεθεί δύο θέσεις εργασίας με μισθούς των 200 ευρώ και να χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, αυτό δεν είναι λύση, κυρία Δουλκεράκη, γιατί πραγματικά έχουμε έρθει σε μια τραγική κατάσταση όπου το 1/3 παρακαλώ των εργαζομένων αυτή τη στιγμή εργάζεται, υποτίθεται εργάζεται και αμείβεται όμως κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή αμείβεται με μισθούς των 200, 300, 400 ευρώ που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις καθημερινές τους ανάγκες. Δεν μπορεί λοιπόν η αντιμετώπιση της ανεργίας να γίνει εις βάρος της απασχόλησης. Πρέπει να βρίσκονται μόνιμες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, ήδη ακόμα και το εργάνει. Επίσημα, δηλαδή, στοιχεία που έχει το Υπουργείο δείχνει ότι οι καινούργιες προσλήψεις με ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν περάσει κατά πολύ, δυστυχώς, τις προσλήψεις των μόνιμων θέσεων εργασίας.